Τα καλοκαίρια του πάνε του Μάρκου. Έχει γεννηθεί στην ουρά του καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη. Εδώ και χρόνια, κάθε καλοκαίρι εδραιώνει τον τίτλο του Βασιλιά του Γέλιου στο Δελφινάριο, το θηριώδες θερινό του θέατρο στο Νέο Φάλιρο. Και ένα καλοκαίρι, πριν από ακριβώς 8 χρόνια, την 1η Ιουνίου 2009, ο Μάρκος Εφερλής μαζί με τον Βασίλειο κέρδισε και το κορίτσι. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Έλενα Τσαβαλιά. Εκείνος δηλώνει συχνά πως είναι η γυναίκα της ζωής του και ας μην της λέει συχνά σ' αγαπώ. Εκείνη λέει πως οφείλει τα πάντα σε αυτόν τον αστείο, τρυφερό, απρόβλεπτο τύπο που κάνει κάθε μέρα της μια ωραία περιπέτεια. Το τέριασμα του Μάρκου και της Έλενας είναι τόσο τέλειο που είναι τουλάχιστον παράξενο το πως αυτοί οι δύο δεν ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Γνωρίστηκαν το 2001 στο χειμερινό Άλσος και όπως έχει πει ο Μάρκος σε μια από τις συνεντεύξεις του, στην αρχή δεν την ήθελα, με ενοχλούσε η φωνή της, την άκουγα και μου τρύπαγαν τα αυτιά. Στην παράσταση όμως γνωριστήκαμε σαν φίλοι πρώτα, μιας και ήμασταν και δύο σε άλλο γάμο και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Έτσι εξελίχθηκε μια σχέση πολύ ωραία και τρυφερή. Και μοιραία κατέληξαν μαζί, όπως ακριβώς το προέβλεπε και ο προφητικός τίτλος του έργου. Happy End. Ο γιος τους, ο Χάρης, ήρθε στον κόσμο στις 28 Μαΐου του 2004 και τους ένωσε για πάντα με δεσμά γονεϊκής αγάπης. Το αγόρι τους έγινε η έμπνευση, η ελπίδα, η δύναμη και το στήριγμά τους στα πρώτα δύσκολα οικονομικά χρόνια της σχέσης τους. Πολέμησαν και βγήκαν νικητές. Και ύστερα ήρθαν και οι χαρές. Το Φεβρουάριο του 2009, ο Μάρκος και ο 5χρονος Χάρης ζήτησαν σε γάμο τη γυναίκα της ζωής τους στην εκπομπή της Βίκης Χαζηβασιλείου Πάμε Πακέτο. Και η Έλενα, κάπου ανάμεσα σε γέλια και σε δάκρυα, είπε το ναι. Λέω μετά το Πάσχα. Θέλεις ή δεν θέλεις να γίνεις γυναίκα μου. Παντρεύτηκαν την 1η Ιουνίου της ίδιας χρονιάς στο εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου στη Βάρκιζα με κουμπάρους το ζεύγος Θεοχάρη. Ήταν μια τελετή στην οποία, εκτός από τους δυο τους και το γιο τους με τα καμπριάτικά του, πρωταγωνίστησαν ένα ανοιχτό αμάξι, ένα υπέροχο στράπλες νηφικό, μια ανθοδές με φούξια πεόνιες, σχεδόν 600 καλεσμένοι, γέλια, χορή και πολύ αγάπη. Η ίδια αγάπη τους ενώνει και τώρα και σήμερα, στην 8η επέτειό τους. Ίδια, αλλά διαφορετική. Πιο γλυκιά, πιο ουσιαστική, πιο όρημη. Πολλαπλασιασμένη από τα χρόνια και απείραχτη από τις εποχές. Άλλωστε, όταν είναι οι δυο τους μαζί, μάλλον και οι τρεις τους, όλα είναι καλά. Και τον Μάρκο, την Έλενα και τον Χάρη είναι πάντα καλοκαίρι.